που γίνονται στην Ελλάδα ξεφεύγουν από τα όρια της συνταγματικής τάξης. Διότι θεσμοθετούμε με βάση μια δανειακή σύμβαση που δεν έχει γίνει νόμος του κράτους. Είναι μια σύμβαση την οποία από την πλευρά της Ελλάδος υπογράφει μόνο ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ούτε ο Πρωθυπουργός δεν την έχει υπογράψει, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, την έχει υπογράψει μόνο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος. Βέβαια, η υπογραφή του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, ενώ το πολιτικό στοιχείο το έχει υπογραφεί του τότε Υπουργού Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μέτρα, το ένα μέτρο πίσω από το άλλο, χωρίς να έχουμε τη βασική συνθήκη επί της οποίας στηρίζονται τα μέτρα ψηφισμένη από τη Βουλή. Είναι μια ανομαλία άνευ προηγουμένως στην Ελλάδα. Πάμε για δεύτερη δανειακή συνθήκη τώρα, για δεύτερη δανειακή σύμβαση και δεν έχουμε ακόμα νομοθετήσει την πρώτη. Πήραμε μόνο το μνημόνιο, το κάναμε νόμο, είναι ο νόμος 3845, προβλέπει μέσα μια ενότητα για ρυθμίσεις ασφαλιστικές, για ρυθμίσεις συνταξιοδοτικές και των θεμάτων υγείας και πρόνοιας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της δανειακής σύμβασης. Ποιος πληρώνει το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων? Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το κράτος δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ. Από τη στιγμή λοιπόν που ο δημόσιος υπάλληλος δίνει την ασφαλιστική εισφορά, δηλαδή καταθέτει το ποσό του, αυτό που είπαμε για την τράπεζα, στο δημόσιο και έχει λαμβάνει όταν έρθει η ώρα κάποιο ποσό, και έρχεται το κράτος και του κόβει αυθαίρετος. Του λέει, εντάξει, δεν έχω να στα δώσω, τα έφαγα τα λεφτά, τα κατανάλωσα για άλλους σκοπούς. Τα έδωσα αφαιρεπίν για να πληρώνω τα δάνεια που έχει η χώρα. Τι φταίει ο δημόσιος υπάλληλος? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή του απατεώνα της τράπεζας με τον απατεώνα το κράτος? Το κράτος μάλιστα είναι μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο βαθμό απατεώνας. Διότι υποτίθεται ότι είναι φρέγγιο. Υποτίθεται ότι δίνει τα λεφτά σου για να μπορεί το κράτος στη συνέχεια να στα επιστρέψει όταν έρθει η ώρα, όπως έχετε συμφωνήσει. Υπάρχει καταστατικό, υπάρχει νόμος. Ειδικά για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και για όλα τα εφάπαξ, αλλά μιλώ για των δημοσίων υπαλλήλων επειδή σας αφορά άμεσα, ειδικά για το εφάπαξ, το κράτος δεν έχει βάλει ποτέ ένα ευρώ για να μπορέσει με αυτό το ευρώ να ενισχύσει το εφάπαξ, το πληρώνουν μόνο οι δημοσίοι υπάλληλοι. Εάν το κράτος λοιπόν τάχαγε τα λεφτά για τον ΑΒ λόγο, επειδή του χρειαστήκαν για άλλους σκοπούς, τι φταίει ο δημόσιος υπάλληλος? Και παρατηρούμε το φαινόμενο τώρα, έκανα αυτό το παραλληλισμό για να καταλάβετε τι γίνεται. Το ίδιο δεν έγινε και με τις συντάξεις. Έρχεται πάλι το κράτος και μας λέει, με το νόμο 3863, 15 Ιουλίου του 10, έρχεται και μας λέει ότι θα γίνει αναλογιστική μελέτη και όσα επικουρικά θα φανεί από τη μελέτη ότι δεν είναι βιώσιμα, ότι δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συμφωνημένες με τα καταστατικά τους παροχές, επικουρικές συντάξεις, μόνο εκείνα τα επικουρικά θα υποστούν μειώσεις στις παροχές τους. Αυτό λέει ο νόμος, το άρθρο 17 του νόμου 3863 που ψήφισε Λοβέρδος Κουτρουμάνης πέρσι τον Ιούλιο. Ότι μόνο τα επικουρικά που έχουν οικονομικό πρόβλημα θα έχουν αυτή τη συνέπεια. Να κάνουμε λοιπόν τις μελέτες, να δούμε ποια επικουρικά έχουν πρόβλημα και ανάλογα με το πρόβλημα που έχει το καθένα θα έχουμε και περικοπή των παροχών. Αυτά λέει ο νόμος. Έρχεται όμως στην πράξη πλέον, μόλις πρόσφατα, ο νόμος 4024, και ενώ αυτά έλεγε ο περσινός νόμος, έρχεται και μας λέει, δεν με νοιάζει ποια επικουρικά έχουν έλλειμμα και ποια έχουν πλεόνασμα, δεν με ενδιαφέρει, ό,τι επικουρικές συντάξεις έχετε, όσες έχετε, όποιοι έχετε, και οι παλιοί ακόμα, αυτοί που παίρνουν 10-15 χρόνια επικουρικές συντάξεις, από ό,τι παίρνουν, άσχετα αν τα ταμεία τους είναι ή δεν είναι καλά, άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν οικονομική βιωσιμότητα, από όλους γουρούνι στο σακί, 150 ευρώ κρατάει ο καθένας και από τα υπόλοιπα του κόβω το 30%. Ένας λοιπόν η μία φεύγει τώρα, υποβάλλει παρέτηση και φεύγει. Με τον κίνδυνο να μην χάσει κι άλλο από το εφάπαξ. Ακούστε. Σήμερα εκκρεμούνται 42.000 αιτήσεις. Προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί τώρα γίνεται η μεγάλη, η μαζική πάντοτε τα Χριστούγεννα γίνεται η μεγάλη υποβολή παρετήσεων, προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τις 44.000 αιτήσεις. Με το ρυθμό που δουλεύουν, αυτοί που θα υποβάλουν παρέτηση και θα φύγουν σήμερα, το εφάπαξ θα το πάρουν μετά 5-5,5 χρόνια. Δεν θα το πάρουν νωρίτερα. Θα μείνουν στην ουρά. Όποιος φύγει τώρα θα πάρει αριθμό 42.001. Έχετε καμία αμφιβολία?
ότι όταν θα γίνει νέα μείωση θα έχει αναδρομική ισχύ. Σας λέω λοιπόν να μην έχετε καμία αμφιβολία. Το Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει χρήματα για να πληρώσει 6.000 από τους αναμένοντες. Δεν έχει χρήματα να πληρώσει τους υπόλοιπους. Μην ξεχνάτε και πέρυσι αναδρομικά έγινε η μείωση από την 1η του Γενάρη του 10. Και φέτος αναδρομικά έγινε η μείωση από την 1η του Γενάρη του 11. Και πάλι αν θα γίνει μείωση, θα γίνει μείωση, δεν ξέρω αν θα είναι τον Γενάρη ή τον Απρίλη, θα γίνει μείωση, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Άρα ή φύγεις ή δεν φύγεις, τη νέα ζημιά θα την πάρεις. Δεν είναι συνεπώς κριτήριο να φύγω μια ώρα αρχίτερα για να πάρω το εφάπαξ. Αν επρόκειτο να πάρεις το εφάπαξ αμέσως, θα σου έλεγα ναι, φύγε, να πας τουλάχιστον να πάρεις το εφάπαξ, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα και να φύγεις, το κεφάλι σου δεν είναι ήσυχο. Δεν είναι κριτήριο ότι φεύγω για να μην χάσω το εφάπαξ. Το εφάπαξ θα το χάσεις εφόσον γίνει μείωση, όταν γίνει μείωση, όσοι γίνει μείωση, είτε φύγεις τώρα, είτε μείνεις και φύγεις αργότερα.